Καλή Ανάσταση σε όλους. Σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, η οποία έχει δημιουργηθεί από τον πόλεμο και από τον θάνατο που καλύπτει όλη την πλάση, ας είναι το φετινό Πάσχα ένα πέρασμα από τον πόλεμο στην ειρήνη, από την αμαρτία στην μετάνοια, από τη ζωφερή πραγματικότητα στην μία αντίληψη πραγμάτων, από τον θάνατο στη ζωή, από την κατεσχήνη της πτώσης στην παρουσία του Θεού, από την ύπαρξη στη συνύπαρξη, από τον δόλο και την προπαγάνδα στην αλήθεια. Με αυτές λοιπόν τις ευχές, εύχομαι και με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι και εγώ καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά και ευλογημένα για τον καθένα μας ξεχωριστά και καλή δύναμη να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Δυσκολίες που οφείλονται και σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και δυσκολίες που γίνονται ακόμη μεγαλύτερες από την αμπετροέπεια των ανθρώπων που δυστυχώς είναι στα πράγματα και κάνουν οτιδήποτε για να δυσκολέψουν τη ζωή των Ελλήνων. Και μία από αυτές τις δυσκολίες είναι και η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός, η τελετή όλη αυτού του σκηνικού που πώς πήραμε μετά από 3 ώρες καθυστέρηση και με ποιες διαδικασίες το Άγιο Φως που έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να μεταφέρουμε. Χρόνια πολλά και καλά.